Ελευθερίες. Είμαστε ιδιαίτερα υποχρεωμένοι για τον κόπο και την καλή διάθεση που ήρθατε να εορτάσουμε σήμερα εδώ στη νέα περίσταση της Κατερίνης την αναποβιβή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γεωργίου, με την ευκαιρία της οποίας επέλεξα να εορτάσω και τα ονομαστήριά μου. Ευχαριστώ πολύ τον Σεβασμιότοπο Μητροπολίτη Γιάνοντα Κεσαρίας, κύριο Θεοφύλακτο, ο οποίος προέστη του Αρχιερατικού Συνοδού και μίλησε, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκης, Καρδικίου και Πύλης, κύριο Χρυσόστομο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σταθών και Μετεώρων, κύριο Θεόπουλο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, κύριο Αγαθόνικο, όπως λειτουργήσαμε όλοι μαζί, αλλά όπως πάντοτε και τον φίλο και καλό γείτονα, μπορώ να πω, και Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου, κύριο Νικηφόρο, ο οποίος είναι εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Λατάζων. Ευχαριστώ επίσης και τους ιερείς, τον πατέρα Κύριο, τον Αρχιμανδρίτη και τους άλλους ιερείς και διακόνους που ήρθαν με τους σεβασμοτάτους αρχιερείς. Ευχαριστούμε πολύ τους εκπροσώπους των αρχών. Βλέπω εδώ απέναντι την Υφυπουργό Ανάπτυξης και Προεκτική Υπηρεσίας, κυρία Μάνη, με τον δήμαρχό μας, κύριο Ιωάννη Ντούγκο, τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πληροφορίας, την Περιφερειακή Σύμβουλο, κυρία Τζίκα, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιερίας, κύριο Σάντζε Χριστοδούλου. Ευχαριστώ τους ιεροψάρτες, ιδιαίτερα τον πρωτοψάρτη και βουλευτή Ιερίας, κύριο Φωτεινό Δελβερούδη, με τη χοροδία του που ήρθε σήμερα εδώ και μαζί με τους ιεροψάρτες της Ενωρίας Έψαλα. Η Κυριακή πάλι είναι μια δύσκολη μέρα, γι' αυτό και εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσία των αρχιερέων, διότι σημαίνει ότι άφησαν ανάλυση υποχρεώσεις στις επαρχίες τους και τους ιερείς. Σε όλους εκφράζω θερμές ευχαριστίες και ιδιαίτερα στις μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Πολυδρού που ήρθαν σήμερα και όλους εσάς που ήρθατε από κοντά και μακριά για τη σημερινή ημέρα. Εύχομαι ο Άγιος Γεώργιος να είναι προστάτης όλων μας. Και τέλος, όπως πάντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό